Αξιολόγηση βιβλιοκριτικής αριθμός 3. Συγγραφέας Ολ Στίν Χάνσεν. Είδος βιβλίου ιστορικό. Εκδότης Σαβάλας. Τίτλος πρωτοτρύπου Great Battles of World War II. Μετάφραση Έρικα Κουκούνα. Οι μεγάλες μάχες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το πόνημα είναι γραμμένο με πολύ απλό, εύληπτο και κατανοητό τρόπο, όπως είναι γραμμένα όλα τα βιβλία των πολύ προσεγμένων και εκλεκτών εκδόσεων Σαβάλας. Μπορεί άνετα να το διαβάσει και ένα μικρό παιδί. Η γλώσσα του είναι πολύ κατανοητή και εύκολη, με μικρές πάντα προτάσεις και όχι κουραστικές και μακροσκελείς. Είναι πολύ ξεκούραστο πόνημα για κάθε αναγνώστη. Η επιμέλεια παύλα διόρθωση είναι πολύ καλή και το σύγγραμμα έχει ελάχιστα λάθη αυλεψίας και μόνον. Επίσης η μετάφραση είναι αξιόλογη και το κείμενο ωραίο. Έμαθα πολλές καινούργιες για μένα υπέροχες ελληνικές λέξεις στρατιωτικής ορολογίας. Μπόρεσα να καταλάβω το νόημα των περισσότερων από αυτές τις λέξεις, διότι η ελληνική γλώσσα έχει καθαρά μαθηματική δομή και αρμονία. Επίσης ξέρω και μερικές βασικές αρχαίες ελληνικές λέξεις, παρότι δεν μιλάω αρχαία ελληνικά. Μέσω της ορολογίας των ενόπλων δυνάμεων, θαύμασα την απαράμιλη τελειότητα και τον ακατανίκητο πλούτο της ελληνίδας γλώσσας, της πλουσιότερης γλώσσας του πλανήτη Γη, με 6 εκατομμύρια ξεχωριστές λέξεις συνολικά. Πάντα πίστευα ότι τις πιο σκληρές μάχες τις είχαν δώσει οι Ρώσοι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ίσως είναι η αλήθεια, αλλά δάκρυσα με τους τρομερούς αγώνες και την υπερπροσπάθεια που κατέβαλαν οι Αμερικανοί στρατιώτες σε δύο μέτωπα, και με τους Γερμανούς και με τους μικρόσωμους αλλά πολύ βίαιους Ιάπωνες. Οι συνθήκες οι περιβαλλοντικές που επικρατούσαν στα νησιά του Ειρηνικού, του αγριότερου αντίθετα με αυτό που υποδηλώνει η ονομασία του ωκεανού της Γης, ήσαν τουλάχιστον τρομακτικές και απάνθρωπες. Μόνο τα γιγάντια έντομα που υπήρχαν σε αυθονία στα νησιά εκείνα, σύν τη ζέστη, την υγρασία, τις πυκνές ζούγκλες, ήταν κάτι το φρικόδες. Διάβασα ότι μέχρι το τέλος της θρυλικής μάχης του Γκουάνταλκανάλ, οι περισσότεροι Αμερικάνοι στρατιώτες είχαν χάσει μέχρι και 25 κιλά από το σωματικό βάρος τους. Όπως σε πολλούς άλλους πολέμους, στο ανατολικό μέτωπο πολέμησαν και έπεσαν ηρωικά πολλές γυναίκες μαχητές ή μαχήτριες, αν το θέλετε. Μία αεροπόρος Ρωσίδα τιμήθηκε με τα θάνατον με την υψηλότερη διάκριση ανδρείας του κόκκινου στρατού. Ήταν μόλις 22 ετών όταν έφυγε από τη ζωή. Πολύ όμορφα είναι τα σημειώματα με λόγια πραγματικών πολεμιστών που ήταν πολύ τυχεροί και επέζησαν του φρικτού αυτού πολέμου. Διαβάζοντάς τα προσεκτικά ξανά και ξανά, δάκρυσα από θλίψη, συγκίνηση και σεβασμό για τους ήρωες που χάθηκαν στον απόλυτο τρόμο αυτής της φρικαλαίας σύραξης. Πολλοί πρόμαχοι, οι οποίοι βίωσαν στη ζωή τους κάποια αιματηρή σύγκρουση, υπέφεραν από πολύ σοβαρά ψυχικά τραύματα σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους. Αρκετοί δεν άντεξαν και αυτοκτόνησαν. Άλλοι έμπλεξαν με τον αλκοολισμό ή τις ναρκωτικές ουσίες. Γενικά, ο πόλεμος είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος, είτε είναι άντρας είτε γυναίκα, και τις πολεμικές εμπειρίες παύλα μνήμες δεν τις βίνει κανείς και τίποτα από τη μνήμη των αγωνιστών. Και πιστεύω ότι όσο πιο ευαίσθητος είναι ένας μαχητής, τόσο πιο πολύ θα τραυματιστεί η τρυφερή ψυχή του. Συγκινήθηκα έντονα και κατανόησα μέσα από αυτό το πόνημα τον πόνο των ανδρών παύλα στρατιωτών πολλές φορές καθώς διάβαζα τις υπέροχες γραμμές αυτού του έντονου και όμορφου βιβλίου. Τις περισσότερες ιστορικές μάχες που αναφέρει αυτό το σύγγραμμα τις είχα ζήσει μέσα από πολλά βιντεοπαιχνίδια με θέμα το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα οποία έπαιζα και παίζω ακόμα από τότε που ήμουν έφηβος. Το παιχνίδια όπως τα Hidden and Dangerous, Hidden and Dangerous 2, Hidden and Dangerous 2 Saber Squadron, Commandos Behind Enemy Lines, Commandos Beyond the Call of Duty, Commandos 2 Men of Courage, Commandos 3 Destination Berlin,
Call of Duty, Call of Duty United Offensive, Call of Duty World at War και άλλα. Το σύγγραμμα είναι άριστα οργανωμένο σε μικρά σχετικά κεφάλαια. Συνάμα έχει εκτενέστατο γλωσσάρι για τους διάφορους τεχνικούς όρους που θα συναντήσετε, καθώς και χρονολογικό πίνακα με τα σημαντικότερα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τις ακριβείς ημερομηνίες που αυτά συνέβησαν, καθώς και πηγές φυσικά. Η επιμέλεια καθώς και η μετάφραση είναι πολύ καλές και το κείμενο ρέει καλά και γρήγορα. Τα γράμματα είναι αρκετά μεγάλα και η γραμματοσειρά κλασική και ευανάγνωστη. Για την ανάγνωση αυτού του συγγράμματος θα χρειαστείτε οπωσδήποτε σελιδοδείκτη, αφού δεν διαθέτει αυτιά ή ενσωματωμένο σελιδοδείκτη. Το πόνημα αυτό έχει υψηλής ποιότητας φωτογραφίες και είναι πολυτελές σαν έργο, με σκληρό, ανθεκτικό, πλαστικοποιημένο εξώφυλλο, ελαφρύ σαν βάρος και πολύ καλά δεμένο. Αν νομίζετε ότι για να μάθετε πολύ καλά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πρέπει να ξοδέψετε πολλές ώρες διαβάσματος ογκωδέστατων πονημάτων, τότε αυτή η σειρά μικρών αλλά έξοχα περιεκτικών συγγραμμάτων αφιερωμένων σε αυτή την ιστορική περίοδο θα σας κάνει ξεφτέρια σε ελάχιστες μόνο σελίδες. Από τις εκδόσεις Σαβάλας κυκλοφορούν, συμπεριλαμβανομένου και του συγγράμματος που αξιολογώ σε αυτό το κείμενο, στην ίδια σειρά τα εξής έργα: Οι ηγέτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, Οι μεγάλες μάχες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, Τα όπλα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, Η ζωή των αμάχων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εν κατακλείδη, το έργο Οι μεγάλες μάχες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα σας προσφέρει μία έντονη, συναισθηματικά φορτισμένη γνώση των τότε γεγονότων και θα εμπλουτίσει με θαυμάσιο τρόπο τις γνώσεις σας. Σας το συνιστώ, όπως και όλα τα πονήματα αυτής της εξαίρετης σειράς βιβλίων των εκδόσεων Σαβάλας, απολύτως χωρίς επιφυλάξεις. Καλή σας ανάγνωση.